Ίβιτς για τον Αλεξανδρή, απέναντι στον Ματζίδη το σούτ και τον γκολ για τον Ολυμπιακό, αλλά ο επόπτης έχει υποδείξει offside τον Αλεξανδρή. Ξαναβλέπετε τη φάση και ο διαιτητής ο κύριος Καλαφενός από τα 12 έχει ακυρώσει τον γκολ του Ολυμπιακού στο 41 λεπτό. 71 λεπτό της συνάντησης, Σαββεύσκη ανατρέπεται και από τον Καραταΐδη και το πέναλτι. Ξαναβλέπουμε τη φάση, το πέναλτι που υποδεικνύει ο κύριος Καλαφενός. Δύο ώρες ο πρόεδρος της ΠΑΕΣ, ο Κράτης Κόκαλης, αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις με τις οποίες θα εκφράζει τη θέση του για τα παράπονα που έχει με τις αποφάσεις των διαιτητών. Παράλληλα, όμως και αυτό της ισοφάρισης ήρθε μετά από πέναλτι που αμφισβητούν έντονα οι αριθμοί. Με τον Γκιλτιρί, ο Φασούλας, με τον Σάκελφορ, τον Μπέρι, με τον Βίλιαμς. Εδώ σύψει ο Αμερικανός, σαν την εσωτερική. Μπέρι. Τώρα λίγο. Κάβαλε σε πιο δύσκολες καταστάσεις, θα λίγο να χάσει αυτό. 86-69. Το πιάσει τώρα μας. Δεν είναι άλλος από το Μινά Γκέκο. 8 πρωταθλήματα τα περισσότερα. Ενώ ο Μπέρι καθόλου την μπάλα στο καλάθι του Σούρκερ. Είναι η μέρα του σήμερα, 39 πόντους. Κάνει το κουμάντο του ΠΑΟΚ, ολόκληρου ΠΑΟΚ σε ένα τόσο μεγάλο μάτς. Έχουμε διακοπή γιατί προσγειώθηκε μια τεράστια, τεράστια πλαστική μπανάνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νικολέδης λοιπόν επομίστηκε μια πολύ ζόρικη από χωρίς στηρίγματα. 58-67 από τις βολές του Παπα-Νικολάου και το παιχνίδι θα τελειώσει με την μπάλα παραλίγο στο καλάθι του Ολυμπιακού από το σούτ του Στογιάκοβιτς. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κερδίζει τον ΠΑΟΚ εδώ στο Αλεξάνδριο. Να ο Ιωαννίδης που αποχωρεί θριαμβευτής από το παλιό του σπίτι αν θέλετε. 58-67. Αυτό είναι το τελικό σκορ του αγώνα. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Άλλωστε, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από όλους όσοι δούλεψαν στη μετάδοση. Από τον Περικλή Στέλλα που μας βοήθησε με το ρεπορτάζ. Από τον Ίβιτς. Ο Ολυμπιακός και πάλι φλερτάρει με το 0-1 και αυτή τη φορά ο Σέρβος δεν θα αστοχήσει. Ο Ήλια Ίβιτς έγινε κάτοχος της μπάλας. Ο Ήλια Ίβιτς μοιραίος παίκτης του Ολυμπιακού. Τις προηγούμενες ευκαιρίες που του είχαν δοθεί αυτή τη φορά θα πει ναι στον γκολ, θα πει ναι στα πανηγύρια. Και βλέπετε κι εσείς τους φίλους του Ολυμπιακού στις κερκίδες του Βασίλη Λεύσκη. Για τον Ίβιτς. Σήκωσε το κεφάλι ο Σέρβος, θέλει να δώσει τον Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβιακ που με το καλημέρα στην ομάδα του Ολυμπιακού συνδυάζει την πρώτη του εμφάνιση με ένα γκολ. Ό,τι καλύτερο για τον Πολωνό και για τον Ολυμπιακό βεβαίως που στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Βασίλ Λεύσκι κάνει το 0-2 με το πρώτο γκολ στην παρθενική μάλιστα εμφάνιση του. Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του πρώτου καναλιού, οι ομάδες έχουν ήδη παραταχθεί στο χώρο του κέντρου στο στάδιο Καραϊσκάκη. Αλλά ο Δημήτρης Πιτράτου, Ίβιτς, δεν είναι αυτή όμως η φάση εκείνης του πλαγίου out. Ήτανε του Καλατζή από τον επόπτη για να δούμε που ήταν με σημαία υψωμένη. Ήταν η προσπάθεια από τον Καλατζή που είδαμε προηγουμένως και όχι αυτή και έτσι τον γκολ για τον Γιουσκόβια. Τη θαυμάσια αυτή η προσπάθεια και οι πανηγυρισμοί. Εδώ βλέπετε ότι και η Ισπανία ακόμα είδατε ότι δεν κατάλαβαν τι είχε σημαίνει. Ίβιτς πάντα μέσα στην περιοχή. Να τον ο Μαρινάκης τώρα. Μαρινάκης μέσα στην περιοχή. Θα κάνει το δυνατό σου και γκολ. Είναι το γκολ από τον Σαπάνη. Σαπάνης και 1-0 αυτή τη φορά. Τίποτα δεν μπορεί να διορθώσει τα λάθη του κύριου Πουλ. 1-0 λοιπόν ο Σαπάνης. 1-0 Ολυμπιακός Σεβίλια. 72ο λεπτό. Σάντορ Πουλ. Γιουσκόβιακ. Γιουσκόβιακ εδώ. Δυνατό το γκολ. Γκολ υπέρ του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός Σεβίλια 2-0. Βέβαια να, στο ποδόσφαιρο τι συμβαίνει. Η μεγάλη στιγμή, η άτυχη ακόμα στιγμή για τον Ολυμπιακό. Και πάλι εδώ βλέπουμε την προσπάθεια και το δυνατό σουτ στο δοκάρι. Καραπιάλης καθώς το κόρνερ χτυπήθηκε, ο Νταμπίζες που έχει προωθηθεί και το γκολ για τον Ολυμπιακό. Για τον Χατζίδη. Ο Χατζίδης που έχει διάδρομο να δούμε την επιλογή του, το αριστερό σουτ και γκολ. 3-1 Ολυμπιακός. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λιούτσκι, 8 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, το 3-1. Αυτή τη νίκη εκτός συνταρακτικού πια προόπτου εξασφαλίζει το πλεονέκτημα έδρας για τα play-off μέχρι το τέλος εναντί όλων των αντιπάλων. Θα γυρίσουμε στην Παιανία, το σκορ είναι 81-60 και θα... Καλή διασκέδαση, διότι εγώ είμαι αναγκασμένος. Να πάω στην άλλη ομάδα κάποια άλλη. Αυτό σας υπέσχομαι. Εξάδα
του Ολυμπιακού και γρήγορα και στον πάνω των Γερμανών. Στον Ισίδρο Πρίνης, γι' αυτό έχουμε ένα τρομερό άσο από τον Σάντσες. Λάθος! Το κύπελο στον Ολυμπιακό! Ο Ολυμπιακός κερδίζει το κύπελο Ευρώπης! Ο Ολυμπιακός κερδίζει το σερβέρ 15-12! Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα έρχεται κύπελο Ευρώπης στο βόλεϊ! Θα δώσει το κύπελο στον Θανάση Μουστακίδη! Για όλες τις ομάδες μας, σε όλο το μήκος και πλάτος του αθλητισμού μας. We are the champions. Δεν πάρω την συνηθίζει και είναι πολύ εύκολο να την παραλιάσει. Νέο τρίποντο από τον Νάκητς και χαλασμός κόσμου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βλέπετε ένα πλάνο από την εξέδρα των οπαδών του Ολυμπιακού. Η Ζώνη Καλάκρα αλλάζει με τον Σιγάλα, στη συνέχεια μένει ελεύθερος. Το δοκιμάζει, τελείωνε και ο χρόνος, δικαιώνεται και στη συνέχεια. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού και φεύγουν στον ευνηδιασμό. Βακασιάς στον Νάκητς. Και όλα αυτά μέσα σε τρελή φιέστα στην εξέδρα. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται καν να σας περιγράψω τι γίνεται. Άλλωστε οι εκδηλώσεις των οπαδών του Ολυμπιακού αγγίζουν τα όρια του παροξυσμού αυτή τη στιγμή.